Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα νέα στοιχεία που έχει στα χέρια της αστυνομία για αυτό το έγκλημα. Μαζί μου είναι ο Πέτρος Κασιώτης. Και Πέτρο, κάποια SMS τα οποία απέκτησε η αστυνομία, βρήκε πρόσβαση σε αυτά, απεδείκνυαν από την πρώτη στιγμή ότι η γυναίκα είχε άμεση σχέση με τη δολοφονία. Ο Α παρουσιάζει με αποκλειστικά στοιχεία τα τελευταία δραματικά λεπτά τη ζωή του γιατρού, τότε μάλλον που άρχισε να μετράει αντίστροφα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας από αστυνομικές πηγές, οι οποίες πήγαν στο σπίτι της γυναίκας του γιατρού από την Βουλγαρία και βρήκαν το κινητό της και δεν είχε προλάβει, όπως μου είπαν, να σβήσει τα SMS τα οποία είχε στείλει στον εραστή της, τον επίδοξο μέχρι και την ώρα δολοφόνο του συζύγου της. Έτσι λοιπόν, στο τελευταίο της SMS λέει προς τον Βούλγαρο δολοφόνο και εραστή: «Φεύγει τώρα», εννοεί ο γιατρός. «Είναι μόνος του στο αυτοκίνητο». Γιατί όμως λέει ότι είναι μόνος του στο αυτοκίνητο? Γιατί εκείνο το πρωί, το Σάββατο το πρωί, υπήρχε ένα ερωτηματικό. Αν θα φύγει μόνος του ή αν θα πάρει μαζί και τον αδελφό. Μπορούμε να το δούμε στο πρώτο τελευταίο SMS, ναι, το οποίο παρουσιάζει ο Α. «Μπορεί να χρειαστεί», έλεγε η γυναίκα από τη Βουλγαρία και σύζυγος του γιατρού, «να το ακυρώσεις. Θα πάει με τον αδελφό μου για να κάνουν δουλειές στο ιατρείο του. Θα σε πάρω να φύγεις. Αν χρειαστεί όμως, όχι». Αλλά ο γιατρός τελικά, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, αποφάσισε το Σάββατο το πρωί να πάει στο ιατρείο του, στο καλό χωριό, να δεχθεί ασθενείς που τον είχαν ανάγκη. Και ανέβαλε τις τεχνικές εργασίες με τον αδελφό της σύζυγου του για μια άλλη μέρα. Και άρα βρέθηκε μόνος του και έδωσε η σύζυγος το OK για τη δολοφονία, έτσι? Ακριβώς εκεί πάνω στον ίδιο δρόμο που είχαν κάνει πολλές πρόβες, είχαν χρονομετρήσει τη διαδρομή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο του είχε δείξει ακόμα και τους δρόμους διαφυγής. Επέλεξαν δε εκείνο το σημείο, είχε ντυθεί κυνηγός ο δολοφόνος, ο 37χρονος Βούλγαρος, αστυνομικός στην πατρίδα του, ακριβώς για να μπερδεύεται με τους άλλους κυνηγούς, και όταν πυροβολούσε, γι' αυτό και χρησιμοποίησε και κυνηγετική καραμπίνα. Ακριβώς για να το εκλάβουν οι άλλοι ότι είχε χτυπήσει έναν λαγό, όπως έκαναν και οι άλλοι κυνηγοί.